Ένιος 1-1 στο 7 ο Πόποβιτς, στο 8 ο Χούτος, πολύ γρήγορα τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Παπαδόπουλος με τον Κούλου χέρι. Έχασαν την κόντρα οι αμυντικοί του Άρη, ο Παπαδόπουλος νικήθηκε από τον Κέλεμεν. Για τον Σπυρόπουλο που και πάλι έχει χώρο για να βγάλει μια σέντρα για τον Μανούτσο. Βγήκε ο Κέλεμεν με δεύτερη προσπάθεια, μάζεψε την μπάλα. Πιεζόμενος από τον Αγγολέζο. Από τη σέντρα του Σπυρόπουλου που ξαναβλέπουμε. Μεγάλη πάσα για τον Καραγκούνη που πρόλαβε και κοντρόλαρε πριν την μπάλα βγει εκτός άμυνας του χώρου. Καταπληκτική προσπάθεια του Καραγκούνη. Θα κάνει και το σουτ του κλεισί του γωνία ο Κέλεμεν σε κόρνερ. Στο 39, μετά από αρκετή ώρα, καλή φάση για τον Παναθηναϊκό μπροστά από την εστία του Άρη. Δείτε εξαιρετική προσπάθεια και πέρασμα του Καραγκούνη ανάμεσα σε δύο αντιπάλους του. Σουτ στην κλειστή γωνία. Μια κεφαλιά τώρα από τον Παπαδόπουλο στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα πέρασε από την απέναντι πλευρά κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ξανά η προηγούμενη φάση, ολοκληρωμένη πλέον. Με τον Καραγκούνη να σουτάρει και τον Κέλεμεν. Στην ίδια ώρα για την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ο Μανούτσος τρώνει στον Μάτος. Αυτή τη φορά είναι καλό το σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά ο Παπαδόπουλος χάνει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 11. Το εκπληκτικό σουτ του Μαρσέλο Μάτος. Του στρώνει την μπάλα ο Μανούτσο με φάλτσο τεχνικό σουτ. Στο οριζόντιο δοκάρι, άτυχος εδώ ο Βραζιλιάνος μέσος του Παναθηναϊκού. Βρήκε λίγο την μπάλα με τα χέρια ο Κέλεμεν, με τα ακροδάχτυλα. Άγγιξε το τέλειο εδώ στο σουτ που έκανε ο Μάτος. Η αντίδραση από τον τερματοφύλακα του Άρη. Ο Μάτος με... Κρυβοκάπιτς. Άλλαξε κατεύθυνση, βρήκε χώρο για το σουτ ο Κέλεμεν σε μια πολύ καλή απόκρουση. Ήταν δύσκολο το σουτ του Κρυβοκάπιτς. Ο Κέλεμεν απάντησε, κράτησε το 1-0. Ξανά με την προσπίση του αδειάζει δύο παίχτες. Κάνει το σουτ ο Κέλεμεν με το αριστερό χέρι, πετάει την μπάλα πλάγια. Και ξανά το σουτ του Κρυβοκάπιτς. Στη συνέχεια ο Παπαδόπουλος έστειλε την μπάλα στο σώμα του Ερέρα. Ο Καμάλ κερδίζει ένα ακόμη σπριντ από τον Ρονάλντο. Κάνει και τη σέντρα ο Κρυβοκάπιτς, είναι μόνος του, πλασάρει ο Κέλεμεν. Σε μία ακόμη σπουδαία απόκρουση. Ξανά ο Καμάλ βρήκε τον Κρυβοκάπιτς, είχε χώρο και χρόνο να κάνει ό,τι ήθελε, τον νίκησε ο Κέλεμεν. Ρονάλντο, ο Μάτος πάλι για τον Σαλπιγκίδη, τώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του, το σουτ στην κίνηση, επέμβαση από τον Κέλεμεν. Πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 16ο λεπτό. Από την παλιά στον Σαλπιγκίδη που δεν είναι offside. Έφυγε στην πλάτη του αργού Ρονάλντο Ιάρο. Επέμβαση από τον Κέλεμεν. Και να πάει πιο πίσω. Ο Παύλο Γκαρσία εκτελεί τώρα η κεφαλιά του Κοντρέρας. Μπλοκάρει ο Κέλεμεν. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι στο 14ο λεπτό. Και βλέπετε ξανά. Κοντρέρας που προωθήθηκε. Έπιασε την κεφαλιά. Κέλεμεν όμως ήταν καλά τοποθετημένος. A tancar o a marcar molt de prop el verdader creador del joc de l'Sporting. I què passa? Doncs que Andreu Guerau moltes vegades ha de venir a rebre massa enrere en el seu camp. Per tant, ja deixa de ser perillós en aquesta zona. I més si ha d'enviar una pilota llarga i hi ha 9 homes contraris mirant a on anirà aquesta pilota amb lògic avantatge respecte als davanters de l'Sporting. Per tant, doncs, col·lapsat aquest joc de creació, l'Sporting té el que té, és a dir, enviar pilotes llargues i disfrutar d'aquesta jugada d'estratègia. Atenció al xut de Barral, que li ha sortit bé i ha obligat a la intervenció d'aquest home, de Marian Kelemen, que, si em permeten l'opinió personal, és per mi un dels millors porters de la categoria, un porter extraordinari que ha aconseguit desviar la pilota a córner. Está Rey junto a la pelota, va a poner el balón en juego. Se defiende el Tenerife, ha sacado Rey. El balón directamente al área, despejado sin embargo de Dumoya. Ojo porque se la lleva Xhaco. ¡Qué mano ha metido Kelemen! Envenenadísimo el lanzamiento de... Ha golpeado Fagliani.
El balón que cae en banda derecha. Xhaco intenta meter ese balón en el punto de penalti. Kelemen, otra vez seguro. El guardameta del Club Deportivo Tenerife. Hay que seguir insistiendo en el juego que está realizando el Club Deportivo Tenerife. No lanzar tanto balón arriba, rifarlo y esperar a ver qué es lo que pasa. Avilán, el pelotazo. Hay que salir a por el balón. El largo. Ahora sí, presionó el propio Gavilán. Kelemen, seguro el guardameta del Tenerife. Fantástico ahí. Kelemen intenta sorprender al contragolpe. El balón a rugir, pasaron. Atención al lanzamiento de esquina. Kelemen, siempre seguro el guardameta del Tenerife. Se hizo con la pelota. Allá va Kelemen. Va a golpear el esférico. Y el balón que se pone en juego. Mauro con el esférico. Pide Quique que salgan a presionar. El envío de Mauro. Kelemen. Hay que salir a presionar. No podemos dejar que se entre solo. Que se entre solo con mucha templanza, porque la va a poner donde él quiera ponerla. Hay que salir a por él. Uno de los medios centros que salga a taponar ese posible centro. Ahí no. Ahí estamos viendo la acción repetida una vez más. Kelemen. Que tienen gente que va muy bien por arriba. No podemos. Y da lugar a este lanzamiento de esquina que se ejecuta. Metido el puño. Kelemen la busca. Juvenal. El balón para el Recre. Y el disparo sin consecuencias es para Marian Kelemen. Ahí estamos viendo a Viqueira, el protagonista de la última jugada. Cuando Ife, que juega con 10 futbolistas ante uno de los mejores equipos de la categoría. Insiste el Recre. El balón atrás. Atención al envío de Merino. Bien. Calma, Marian. Dejar salir el equipo un poquito, agotar esos 6 segundos, pero no por perder tiempo, sino para que el equipo se estire y salga un poquito de la cueva, y que Michael trabaje ahí aguantando lo que pueda la pelota. Cúbrela ahora, Michael, aguanta y deja que lleguen tus compañeros. Dulce, sin duda, apareció para adelantar al Tenerife cuando es el Málaga B el equipo que al ataca. Gámez colgó ese balón directamente a las manos de Kelemen. La pelota para el conjunto blanquiazul. En el Rodríguez López, atención al lanzamiento de la falta. Ahí está Pina, el balón al segundo palo. Bien, Marian Kelemen, seguro. Tiene el Málaga B. Ahí está Rubén, sigue Rubén. Saúl va a buscar el centro, el envío de Saúl Kelemen. Qué grande, Marian. Qué grande, porque cuántos balones aéreos ha ganado y se ha hecho. Yaro, Kumorji, Orekoba. Grazie, Tibala, Oreo, shoot corner, Kelemen. Χάθηκε η μπάλα. Κοιτάξτε τι κάνει ο Ρεκόμπα, κράτησε την μπάλα, βρήκε χώρο για να κάνει το σουτ. Ο Κέλεμεν σε ετοιμότητα. Ρεκόμπα, πάσα εκπληκτική για τον Εστογιανόφ. Ο Ρουαγωνός θέλει να πλασάρει ο Κέλεμεν. Κοιτάξτε. Μεταβίβαση του Ρεκόμπα με το δεξί και με εξωτερικό φάλτσο πάει να νικήσει τον Κέλεμεν. Ο Ράμος αντί του Εντίνιο σήμερα στην εντεκάδα. Ο Μπούρμπος εντός περιοχής γυρίζει. Ευκαιρία για την άξη τα πρώτα δευτερόλεπτα. Χλιαρό, πλασέ από τον Καφέ. Ούτε ένα λεπτό δεν έχει συμπληρωθεί στο παιχνίδι. Με αυτή την επιθετική ενέργεια των γηπεδούχων. Βλέπετε ότι ο Μπούρμπος γυρίζει εδώ προλαβαίνοντας την μπάλα εντός. Ράμος, όταν πηγαίνει από τα δεξιά η ΑΕΚ έχει τις ευκαιρίες και να που ο Ράμος κάνει ένα καλό σουτ με το αριστερό, πολύ καλό, στο 27, παίρνει το χειροκρότημα. Είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που με θέρμη χειροκρότησαν οι παδοί της ΑΕΚ. Ο Κέλεμεν σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση, η μπάλα βρήκε στη συνέχεια και στο πάνω μέρος της δοκού.